Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Το σημερινό βίντεο είναι οδηγητικό. Είμαι στη θέση της συνοδηγού και βλέπετε μόνο εμένα, αλλά θα ακούτε και τον Παν. Έχουμε ένα ερώτημα το οποίο νομίζω είναι καλό να το απαντήσουμε μαζί. Κάτω από ένα σχόλιο έγραψε μία φίλη, κάτω από ένα βίντεο, κάτω από το βίντεο εσείς πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο σας. Ήταν ένα βίντεο μόνο για τη συμμετοχή, όπου μιλούσαμε μαζί με τον Πάνο και κάναμε μπλάκα για το πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο μας και λέγαμε διάφορα και αναφέραμε ανάμεσα σε αυτά τα διάφορα ότι έχουμε κοινά βιώματα στη ζωή μας. Γράφει μια φίλη. Τον ακούτε που ποφισάει, ξεφυσάει, γιατί προσπαθεί να εφαρμόσει έναν εξάρτημα στο αυτοκίνητο. Εκτός από κοινά βιώματα, έχουμε και κοινά χαρακτηριστικά και εγώ έτσι είμαι. Αν πάρω έναν καινούριο gadget, θέλω οπωσδήποτε να το μάθω να δουλεύει. Χθες πήρα και μια καινούρια SIM δεδομένο για το κινητό μου και πρέπει μέσα στο αυτοκίνητο να εφαρμόσω τη SIM. Εντάξει. Το ερώτημα είναι, είναι καλό ένα ζευγάρι να έχει κοινά βιώματα? Αγαπή μου, να σου πω τι κάνω εγώ σε τέτοια περίπτωση, είναι το φυλάω και ασχολούμαι ότι θα είναι καθαρό το μυαλό μου, γιατί τώρα το μυαλό μας δεν είναι καθαρό. Τώρα έχουμε ταλαιπωρηθεί. Είμαστε 3 ώρες στο δρόμο. Λοιπόν, άκου το ερώτημα και θα ξεκινήσουμε. Θέκλα, αν θες, κάνε ένα βίντεο σχετικά με το αν είναι καλό για ένα ζευγάρι να έχει παρόμοια βιώματα πριν συναντηθούν και αποφασίσουν να είναι μαζί. Πόσο αυτό βοηθάει να καταλάβουν ένας τον άλλο? Εγώ, λέει, πίστευα πως θα ήταν καλό να μην είχαν παρόμοια βιώματα, γιατί έτσι θα μπορούσε αυτός που είχε καλά βιώματα να βοηθούσε θετικά τον άλλο. Αλλά διαπίστωσα από προσωπική πείρα πως είναι λάθος, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια σου και να σε καταλάβει τι έχεις περάσει στη ζωή σου, να καταλάβει τις φοβίες σου κλπ. Θα ήθελα την άποψη σου, ευχαριστώ. Θα σας δώσουμε μαζί την άποψη, τώρα θα βάλουμε το χάρτη για τον οδηγό μας και ο οδηγός μπορεί να ξεκινήσει. Θα σε επιτρέπουμε να ξεκινήσετε, κύριε. Εντάξει, το βλέπετε. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Αγοράσαμε 10 καλά πράγματα και έναν κακό. Εντάξει. Και μια μούφα. Και μια μούφα, δεν πειράζει. Πήραμε τα υπόλοιπα, έχουμε τη μούφα. Λοιπόν, άκουσες το ερώτημα, ναι. Ναι, κοινά βιώματα. Κοινά βιώματα. Και λέει η κοπέλα ότι στο παρελθόν η ίδια θεωρούσε ότι ήταν καλύτερο να έχει ο ένας από τους δύο τουλάχιστον καλά βιώματα, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να στηρίξει τον άλλον ή να του δείξει πως είναι τα καλά βιώματα, αλλά ανακάλυψε στην πράξη ότι δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια σου άλλος αν δεν έχει κοινά βιώματα. Πούμε λίγο για εμάς, πώς το βλέπουμε. Κάτσε, η ερώτηση είναι διαφορετικά βιώματα ή κοινά βιώματα? Ναι, έτσι γιατί. Ή καλά ή κακά βιώματα. Γιατί είναι καλό ένα ζευγάρι να έχει κοινά βιώματα, έτσι να σου το πάρω παρακάτω, γιατί αυτό. Είπαμε για καλά βιώματα. Για δύσκολα βιώματα στο παρελθόν. Στο βίντεο εσείς πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, μιλούσαμε για τις επιτυχίες του γραφείου μας, 50 χρόνια επιτυχία. Ναι. Και λέγαμε ότι είχαμε κοινά βιώματα. Εντάξει, μην το μπερδέψουμε με τα καλά. Δεν ξέρω αν θέλεις να το μπερδέψεις μετά. Καλά βιώματα. Τώρα μιλάμε για κοινά βιώματα. Κοινά βιώματα, ωραία. Εντάξει. Τα καλά βιώματα φαντάζομαι η κοπέλα θα εννοούσε η ίδια να έχει μεγαλώσει, ρε παιδί μου, σε μια οικογένεια θεϊκή, τοξική, σαν κάποιες οικογένειες για τις οποίες κάνουμε βίντεο εδώ στο κανάλι, και να συναντήσει έναν άνθρωπο με τον οποίο να συνδεθεί, ο οποίος να έχει μεγαλώσει σε μια υγιήνη οικογένεια και να έχει ασφαλές τίλτες μου. Δηλαδή να είναι ο ένας χτυπημένος από τη ζωή, βασανισμένος, ταλαιπωρημένος, και ο άλλος να έχει διδαχθεί την αγάπη κλπ. Αυτό είναι καλό γενικά, αλλά λίγο δύσκολο σε μένα να πω άμα θα πάει καλά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με καλά βιώματα. Το υπάρχουν σίγουρα, τώρα είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε γύρω στη μέση ηλικία, πριν από τη μέση ηλικία, στη μέση ηλικία και μετά τη μέση ηλικία, και είμαστε εδώ στο κανάλι, οι περισσότεροι από εμάς ερχόμαστε από ένα δύσκολο παρελθόν. Ίσως ναι. Δηλαδή ο κόσμος που παρακολουθεί τα βίντεο. Μάλλον ισχύει. Είναι κόσμος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί με συνεξάρτηση, με τοξικές σχέσεις. Ναι. Προσπαθεί να βρει λύσεις. Θα έλεγα κιόλας ότι
αν κάποιος έχει μεγαλώσει με αγάπη και έχει μεγαλώσει με τον τρόπο που είπαμε στο προηγούμενο webinar, πώς να μεγαλώσεις τα παιδιά σου ώστε να μην γίνουν ναρκισιστές αλλά και να μην γίνουν βορρά των ναρκισιστών. Το τελευταίο webinar που κάναμε από το τρίτο event της συμμετοχής και πάνω. Νομίζω αν κάποιος μεγαλώσει με τέτοιον τρόπο, τον ιδανικό, ή αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε, όσοι έχουμε παιδιά που ακόμη είναι ανήλικα, νομίζω ότι αν μεγαλώσεις με τέτοιον τρόπο θα κάνεις νωρίς καλή επιλογή. Και όταν λέω νωρίς, ενώ ξέρω εγώ μέχρι τα 30 σου θα έχεις βρει τον άνθρωπό σου, ρε παιδί μου, και θα επιλέξεις κάποιον που να μην είναι προβληματικός. Τώρα σου λέω είναι το σκεπτικό μου αυτή. Λογικό ακούγεται, ναι. Άρα στις ηλικίες τις δικές μας, με τα σπασμένα νούμερα. Σπασμένα νούμερα. Είναι πιο πιθανό να συναντήσεις είτε ναρκισσιστές, είτε συνεξαρτώμενους μέσα στη συνεξάρτηση βουλιαγμένους, είτε συνεξαρτώμενους σε αποθεραπεία. Ναι, αλλά δική μας ηλικία έχει και μια ωριμότητα της σταθμισμένης επιλογής πλέον. Δεν είναι όπως ωριμότητα της σταθμισμένης επιλογής, για πες. Έχουμε δει τι γίνεται. Έχουμε δει τα λάθη μας, έχουμε δει τα περίεργά μας, έχουμε διαμορφωθεί. Έχουμε διαμορφώσει και την προαίρεσή μας πλέον. Αν έχουμε καλή ή κακή προαίρεση. Ναι. Νομίζω από τα 30 και μετά είναι διαμορφωμένη η προαίρεση, ίσως και πριν τα 30. Δεν δούλεψε για μένα. Πολλές μαλακίες. Το γεγονός ότι έκανες λάθη σημαίνει ότι είχες κακή προαίρεση. Διαφωνώ. Εντάξει, προαίρεση. Η προαίρεση τι είναι, η επιλογή σου να είσαι καλός άνθρωπος. Οκ, ναι, μπορεί να κάνω λάθος. Η προαίρεση ίσως νωρίτερα. Η κρίση όμως θέλει. Για κάποιους πολύ, για κάποιους περισσότερο. Μου επιτρέπεις να σου κάνω μια διάγνωση, αν θέλεις. Δέχεσαι. Ναι, μια υποθετική, μια ναι. θεραπευτική υπόθεση, ρε παιδί μου, μια ναι. διαγνωστική υπόθεση. Γνωρίζοντας σε, και γνωρίζοντας την ιστορία σου όπως μου την έχεις διηγηθεί, όσο έχω διηγηθεί και εγώ πολλά και στη δική μου την ιστορία και συνεχίζουμε να τη διηγιόμαστε κατά και όσο περνά ο καιρός, νομίζω ότι εσύ είχες πολύ καλές προθέσεις. Την αγάπη ήθελες. Την αγάπη ήθελες και ήσουν και πρόθυμος να δουλέψεις για την αγάπη σε όλες σου τις σχέσεις. Δεν είχες κακές προθέσεις, ήταν καλή προαίρεση σου, ήταν καλή. Αυτά που λέγαμε χθες για τα τρία της αγάπης, την υπομονή, την πειθαρχία και την συγκέντρωση. Και τη συγκέντρωση. Ναι, αυτά δεν είναι θέμα. Βελτιώνονται με την ηλικία. Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι προαίρεση. Δηλαδή ο Erich Fromm, ο Πάνος μιλάει για το βιβλίο. Εγώ τα συνδέω και με την προαίρεση. Για το βιβλίο του Erich Fromm, η τέχνη της αγάπης, το οποίο συζητούμε και σχολιάζουμε στο τελευταίο playlist για όσους βρίσκονται στη συμμετοχή και το οποίο συζητήσαμε χθες 3η 2 Ιουλίου στο Book Club της Τρίτης και συζητούσαμε αυτά τα στοιχεία, λέει ο Erich Fromm στο βιβλίο του, ότι η αγάπη είναι μια τέχνη την οποία καλείται κάποιος να τη μάθει αυτή την τέχνη, δεν μπορεί κάποιος να του τη διδάξει του στυλ κάνε αυτά και θα μάθεις την αγάπη. Χρειάζεται προεργασία και απαραίτητες προϋποθέσεις για να μάθεις την τέχνη της αγάπης. Το ένα είναι η αυτοπειθαρχία που διαβάσαμε μέχρι τώρα στο βιβλίο. Το δεύτερο είναι η υπομονή και το τρίτο είναι η συγκέντρωση, δεν είναι? Ναι. Και αυτοπειθαρχία εννοεί να πειθαρχείς ο ίδιος τον εαυτό σου και πάει μαζί με την υπομονή, ναι, γιατί έτσι όπως το εξηγήσαμε και όπως το εξηγεί ο Erich Fromm, κάνεις υπομονή ώστε να μην συμβιβαστείς με τα ατεριαστά και να υπομένεις τη μοναξιά, την οποία να μετατρέπεις σε μοναχικότητα, ώστε να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα και να αναγνωρίζεις τα ατεριαστά, αλλά και να τα υποδεχθείς στη ζωή σου. Αλλά και μέσα στη σχέση μπορείς να κάνεις υπομονή με τα δύσκολα του συντρόφου σου. Εσύ τώρα το αναφέρεις πριν από τη σχέση, στη διαλογή, στο... Μιλούμε για την προετοιμασία της αγάπης. Την προετοιμασία. Πολλές φορές όμως είναι ενισχύουν και στην πορεία. Εξαρτάται όμως σε τι πράγμα κάνεις υπομονή. Γιατί το είπε ο Άκης χθες στο Book Club. Φυσικά, λέει, ναι. Δηλαδή, αν κάνουμε υπομονή στο να αποδεχόμαστε τα ψίχουλα και υπομένουμε στα ψίχουλα, αυτό δεν είναι αρετή. Είναι κακία προς τον εαυτό μας. Είναι αυτοκαταστροφή. Ναι, κάνουμε υπομονή στις διαφορές μας. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος έχει πιο περίπλοκη σκέψη από τη δική μου. Με αφήνεις να τα κάνω έτσι, να τα κάνω λίγο λιανά και να πάμε μετά σε εκείνα. Κάντε εσύ όπως θέλεις. Όχι, αγάπη μου, αφού μαζί το κάνουμε. Ξέρεις τι κάνεις, ανοίγεις εγώ σε άλλα layers. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή μίλησες για τον εαυτό σου και είπες δεν είχα καλή προαίρεση. Θεωρώ ότι πιστεύω ότι είχες και έχεις καλή προαίρεση, απλώς δεν είχες την τεχνογνωσία
για να χρησιμοποιήσεις την καλή σου προαίρεση προς όφελος σου και προς όφελος των ανθρώπων γύρω σου. Η προαίρεση νομίζω είναι, και, είναι κυρίως ψυχικό χαρακτηριστικό. Αλλά νομίζω και μεγαλώνοντας γνωστικά βελτιώνονται οι φάσεις της και της προαίρεσης. Και μαθαίνεις εργαλεία, ψυχοεκπαιδεύεσαι. Ναι. Μαθαίνεις εργαλεία. Την έννοια, με αυτή την έννοια είπα ότι σε μεγαλύτερη ηλικία η προαίρεση μπορεί να είναι πιο σταθερή, πιο δυνατή, πιο εμφανής. Εντάξει, πιο... ο άνθρωπος έχει διαβάσει πολύ πατερική θεολογία, γι' αυτό χρησιμοποιεί και κάποιες έννοιες από μια θεολογική λεκτική σκοπιά. Με τη λέξη προαίρεση, τι θα λέγαμε στη ένα ψυχολογικό γλωσσάρι. Η ψυχή και το μυαλό, ο εγκέφαλος είναι διαφορετικά πράγματα. Εντάξει. Να σου υπενθυμίσω ότι είμαι ψυχολόγος και τώρα κάνουμε ένα βίντεο σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Άρα να μιλήσουμε με ψυχοεκπαιδευτικούς όρους. Και άμα βρεις κανένα θεολόγο, κι ας είναι και παπά, συζητάς μαζί μου αυτά. Εντάξει. Λοιπόν. Θεωρώ ότι, θεωρώ, πιστεύω ως ψυχολόγος, η γνώμη μου είναι, συμφωνώ με την άποψη ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει όλες τις καλές προθέσεις, δεν βάζω τη λέξη προαίρεση, και να μην έχει εργαλεία. Προθέσεις για να είναι καλός άνθρωπος, για να αγαπήσει και να αγαπηθεί, για να ζήσει μια ζωή γεμάτη νόημα, να έχει αυτό που λένε οι ερευνητές στη μελέτη της Βοστόνης ή τη μελέτη της ευτυχίας του Harvard, deep meaningful connections, βαθιές συνδέσεις με νόημα. Μπορεί να έχει όλες τις καλές προθέσεις, αλλά να μην έχει τις γνώσεις, την ψυχοεκπαίδευση και να μην έχει τα συναισθηματικά εργαλεία, τα πνευματικά εργαλεία και την τεχνογνωσία, θα έλεγα, που εκεί πάμε στο νου, στο γνωστικό μας κομμάτι, ώστε να μπορέσει και να δημιουργήσει μια τέτοια βαθιά σύνδεση με νόημα με τον εαυτόν του, να συγκεντρωθεί στον εαυτόν του και να μπορέσει να αντέξει τον εαυτόν του, αλλά και να μπορέσει να επιλέξει τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνδεθεί, να είναι άνθρωποι που να έχουν εξίσου καλή πρόθεση. Εντάξει. Yeah. Και έτσι πολλές φορές βρισκόμαστε είτε δύο συνεξαρτώμενοι μαζί, μιλάω τώρα για ανθρώπους χωρίς ψυχοεκπαίδευση, χωρίς πνευματική καλλιέργεια. Ανθρώπους της διπλανής πόρτας, ρε παιδί μου, όπως ήμασταν εμείς πριν 30 χρόνια. Εντάξει. Μπορεί να βρεθούν ακόμη και δύο συνεξαρτώμενοι μαζί, που να έχουν όλες τις καλές προθέσεις για να έχουν αγάπη, αλλά να μην ξέρουν πώς να λάβουν αγάπη, να ξέρουν μόνο πώς να δίνουν εκδουλεύσεις και έτσι ούτε αυτόν να δουλέψει. Δεν το συζητήσαμε εμείς αυτό το πράγμα. Ναι, ότι αν βρισκόμαστε στα 20 μας ή στα 25 μας, μπορεί να μην δούλευε, γιατί και οι δυο μας είμαστε συνεξαρτώμενοι σε αποθεραπεία, οπότε θα προσπαθούσε ο ένας να κάνει εκδουλεύσεις στον άλλον, θα προσπαθούσε εγώ να σε υπηρετώ, εσένα δεν θα σου άρεσε να σε υπηρετώ, θα θέλεις να με υπηρετείς, εμένα δεν θα μου άρεσε να με υπηρετείς, θα θέλω να σε υπηρετώ και δεν θα μας ένωνε, δεν θα είχε κάτι να μας ενώσει, δεν θα υπήρχε ενέλξη ψυχοπαθολογική. Περίπου αυτό προσπάθησα να εξηγήσω με διάφορους τρόπους, ίσως. Εντάξει, το άνοιξα για το πλεονέκτημα της ηλικίας. Νομίζω ότι η ηλικία δίνει ένα πλεονέκτημα. Άμπρα. Και εδώ να πούμε ότι όσες φορές και αν έχουμε φάει τα μούτρα μας, σε όποια ηλικία και αν είμαστε, πάντα μπορούμε να κάνουμε καινούργιες αρχές και ποτέ δεν είναι αργά να πούμε αυτό που έγινε χθες που πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, στους περβολάρδες. Ήταν μια κυρία και στο ταμείο πάρα πολύ γλυκιά, κούκλα. Και με κοιτάει έτσι με μεγάλη γλυκιά και μου λέει: Εσύ Θέκλα, της λέω ναι. Μου λέει: Είμαι και εγώ Θέκλα. Και αυτή Θέκλα. Μου είπε ότι σε παρακολουθώ από την τηλεόραση, ακολουθώ τη σελίδα σου στο Facebook, βλέπω τα βίντεο σου, βλέπω τις αναρτήσεις σου και της λέω πώς κοίσαι σε αυτή την περιοχή. Μου είπε σε ποια περιοχή είναι, έμενε και τώρα μένει στην περιοχή μόνο εμείς. Και μου λέει, έτσι, είδες το πρόσωπο της πώς έλαμψε εκείνη την ώρα και μου λέει με ένα πολύ γλυκό χαμόγελο, βρήκα σύντροφο, έχει ένα χρόνο που έχω σύντροφο και είμαι εδώ. Και ήταν μια κυρία πιο μεγάλη από μένα. Μπορεί να ήταν 10 χρόνια, 15 χρόνια πιο μεγάλη από μένα. Και τη βλέπεις τη γυναίκα χαρούμενη και λέει άλλη μια ευκαιρία από τη ζωή. Γιατί κάναμε πρόσφατα και το live το αν είναι αργά, αν χάσαμε πολύ χρόνο από τη ζωή μας κλπ. Ο Πάνος λέει έχουμε το πλεονέκτημα μεγαλώνοντας να αποκτήσουμε εμπειρία και ωριμότητα. Εάν το δουλεύουμε, να ψυχοεκπαιδευόμαστε, να κάνουμε πνευματικό αγώνα, δουλειά με τον εαυτό μας κλπ. Είναι
καλή ιδέα αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσες θυματοποιημένα, μεγάλωσες στερημένος από αγάπη, είτε άντρας είσαι είτε γυναίκα, ο οποίος στο παρελθόν έχεις κάνει φτωχές επιλογές. Είχαμε ένα βίντεο παλιά που είχε ένα ωραίο τίτλο. Οι στερημένοι άνθρωποι κάνουν φτωχές επιλογές. Στερημένοι άνθρωποι από αγάπη κάνουν φτωχές επιλογές. Αν είσαι ένας άνθρωπος που έχεις κάνει φτωχές επιλογές και έχεις πεινάσει συναισθηματικά, πνευματικά, ψυχικά, αν έχεις αναγνωρίσει στον εαυτό σου τη δική σου προβληματικότητα, που η δική μας προβληματικότητα στη συνεξάρτηση είναι ότι δεν έχουμε αυτοεκτίμηση, δεν αγαπούμε τον εαυτό μας, δεν γνωρίζουμε πώς να λαμβάνουμε, γνωρίζουμε μόνο πώς να δίνουμε. Έχουμε ανάγκη σε επιστήμη, το people pleasing. Και πολλές ενοχές. Νιώθουμε πολύ. Ναι, ενοχές. Νιώθουμε πολλές ενοχές και ντροπή. Και ντροπή. Γιατί είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου η ντροπή, το ντροπιασμό, το shaming. Yeah. Ναι. Αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις κάνει πολλές επιτυχίες. Καταλαβαίνετε ότι τα λέμε και πολλές επιτυχίες στο γραφείο μας. Μιλούμε για τις τέτοιες καταστάσεις που είχαμε στο παρελθόν. Επιτυχίες not. Επιτυχίες not. Τις βάζουμε σε εισαγωγικά. Αν είσαι ένας άνθρωπος που έχεις περάσει τέτοιες δυσκολίες και έχεις αντιληφθεί σε κάποια φάση να έχεις φάει τα μούτρα σου. Τι λέγαμε χθες και στον book club. Ότι πρέπει να φτάσεις σε ένα σημείο που να αειδιάσεις τον εαυτό σου, να μην αντέχεις άλλον τον εαυτό σου για τη συνεξάρτηση σου, για να πεις ρε κουμπάρε κάτι κάνω πολλάχι εδώ πέρα, χρειάζεται να αλλάξω κάτι. Οπότε αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις διαπιστώσει και έχεις συνειδητοποιήσει τη δική σου προβληματικότητα, ότι μεγάλωσες στερημένος από αγάπη με χαμηλή αυτοεκτίμηση και οδηγήθηκες στο να είσαι συνεξαρτώμενος στη σχέση σου και να κάνεις φτωχές επιλογές και έχεις φάει τα μούτρα σου και έχεις ταλαιπωρηθεί από ενοχές, όπως είπε και ο Πάνος, από τύψεις, από ντροπή. Έχεις προσελκύσει στη ζωή σου ναρκισάρες και ναρκισάρες, τσοκλάνια και τσοκλάνια. Και έχεις φτάσει σε ένα σημείο που λες είναι ώρα να σώσω τον εαυτό μου και έχεις αρχίσει να σώσεις τον εαυτό σου. Έχεις αρχίσει να κάνεις ψυχοθεραπεία, έχεις αρχίσει να ψυχοεκπαιδεύεσαι, έχεις βρει τη γνώση, έχεις βρει την τεχνογνωσία. Και η ψυχοεκπαίδευση μας δίνει τεχνογνωσία όσον αφορά στις ανθρώπινες σχέσεις. Έχεις βρει την τεχνογνωσία και αρχίζεις να την εφαρμόζεις, τότε ναι, είναι εξαιρετικό να είσαι με έναν άνθρωπο που έχει παρόμοια βιώματα. Ο οποίος όμως επίσης να έχει συνειδητοποιήσει τη δικιά του προβληματικότητα. Και επίσης να έχει αρχίσει να κάνει δουλειά με τον εαυτό του. Και επίσης να έχει αυτόν τον ενθουσιασμό για την αγάπη που θα πει πιο κάτω στο επόμενο βίντεο ο Eric Fromm. Να έχει αυτήν την επιθυμία για αγάπη, γιατί πολλές φορές μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν τα ίδια βιώματα. Δηλαδή να έχουμε έναν άνθρωπο Α και έναν άνθρωπο Β και οι δύο να είχαν, ξέρω εγώ, δύο τεράστιες επιτυχίες σε επίπεδο γάμου. Να έχουν βιώσει τοξικότητα στη δεκάτη, να έχουν βιώσει μόμπινγκ στην εργασία, όλα αυτά. Εντάξει, ο ένας από τους δύο να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη του αυτού του και έχει καταλάβει ότι ποιον ήταν το κοινό στοιχείο σε όλες σου τις επιτυχίες. Εσύ. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος έκανε και αυτήν την επιτυχία και την άλλη την επιτυχία και την άλλη την επιτυχία. Εσύ είσαι το κοινό στοιχείο. Όχι τα ναρκισάκια τα οποία προσκάλεσε στη ζωή σου και τα οποία σε έλκυσα. Εσύ ήσουν το κοινό στοιχείο. Αν ένας από τους δύο το έχει αντιληφθεί ότι αυτός είναι το πρόβλημα, ότι εμείς δηλαδή στη ζωή μας ελκυόμαστε από προβληματικούς ανθρώπους και προσκαλούμε στη ζωή μας. Όχι προσελκύουμε, ελκυόμαστε από προβληματικούς ανθρώπους και προσκαλούμε στη ζωή μας. Να πω κάτι. Να πεις. Εάν μιλάμε τώρα για πριν από τη σχέση, για ένα τέριασμα, για ένα φλερτ που πάει να γίνει σχέση και προσπαθούμε να κάνουμε μια διερεύνηση όλων αυτών που συζητάμε, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μας παρουσιαστεί κάποιος ο οποίος θα έχει κοινά βιώματα, θα λέει ακριβώς τα ίδια ή σχεδόν τα ίδια με αυτά που λέμε τώρα, αλλά θα είναι ναρκισάκι. Γιατί και τα ναρκισάκια... σου, ευάλωτος ναρκισιστής. Ναι, έχουν ένα... Ή θρησκευτικός ναρκισιστής. Ναι, γιατί έχουν να περιγράψουν ένα παρελθόν και κάποια παιδικά χρόνια και κάποια παιδικά τραύματα, τα οποία είναι λυπητερά και είναι να τα κλαις και να τα συμπαρασταθείς και να τα σώσεις. Εμείς σωτήρες, να τα σώσουμε, πρέπει να το σώσουμε όλους κλπ.
αλλά υπάρχει κακοήθεια. Και μετά θα σου πω, μου ρίχνεις το πνευματικό μου επίπεδο με τις αμαρτίες που έχεις κάνει, ναι, αυτά τα αρκισάκια. Το θέμα ποιο είναι, ότι όταν αντιληφθούμε την κακοήθεια φεύγουμε, διότι ό,τι και να είχαμε νιώσει μέχρι τώρα ήταν ψέμα. Άμπραβο. Λοιπόν, άρα προχώρησες αυτόν τον συλλογισμό που έκανα. Άρα ένας από τους δύο είναι συνειδητοποιημένος συνεξαρτώμενος, ο οποίος κάνει ουσιαστική δουλειά για τον εαυτό του, και ο άλλος δεν είναι συνειδητοποιημένος, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του, δεν καταλαβαίνει το δικό του ρόλο στην προβληματικότητα του, αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν θα ταιριάξουν. Το ότι έχουν κοινά βιώματα δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρουν να είναι μαζί. Και ίσως κάποιος να παρουσιάζεται ως συνεξαρτώμενος, όπως είπες τώρα πολύ πετυχημένα, ως θύμα των άλλων στη ζωή του, ενώ στην ουσία είναι αυτός ο θύτης. Ναι. Το έχουμε ζήσει αυτό. Και εσύ και εγώ. Εγώ σε εκείνη τη σχέση, ξέρεις πια, εκείνη μου ήταν 6 μήνες το 21. Ευάλωτος ναρκισιστής σε όλο το μεγαλείο. Ο πιο. Ο χειρότερος τύπος ναρκισιστής που έχω γνωρίσει. Ναι, νομίζω ο χειρότερος. Ο χειρότερος, ναι. Και, εγώ και εσύ ξέρω σε ποια περίπτωση είσαι. Εντάξει. Ναι, υπάρχει αυτή η παγίδα ότι οι κρυφοναρκισιστές, οι ευάλωτοι ναρκισιστές αυτοσυστήνονται ως συνεξαρτώμενοι και ως πνευματικοί άνθρωποι και κοροϊδεύουν και τους πνευματικούς, κοροϊδεύουν και τους ψυχολόγους, όλους τους κοροϊδεύουν. Και ως καταταλαιπωρημένοι στη ζωή τους. Ναι. Και αδικημένοι. Πώς καταλαβαίνεις όμως ότι κάποιος ο οποίος παρουσιάζεται ως συνεξαρτώμενος και ως ταλαιπωρημένος είναι στην ουσία ναρκισιστής? Όταν αρχίζει και χτυπάει η τοξικότητα καμπανάκια και αρχίζουν τα σκότια σου και πρίζονται. Όταν τα ευάλωτα σου σημεία που του έχεις εμπιστευτεί τα χρησιμοποιεί ως όπλα εναντίον σου. Ναι. Το σώμα θα μιλήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και στην εμπειρία τη δικιά σου και στη δικιά μου την εμπειρία, με τον Πάνο έχουμε μοιραστεί όλη μας τη ζωή και γνωρίζουμε ο ένας όλη τη ζωή του αλλού και το κάνουμε από ένα χώρο που θέλουμε να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον και να δώσουμε συμπαράσταση ο ένας τον άλλον. Σε αυτή την ιστορία τη δικιά σου, εκείνον το πρόσωπο στην αρχή παρουσιάστηκε ενός πνευματικός άνθρωπος και της εκκλησίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εσύ εμπιστεύτηκες τις δυσκολίες, τα σκοτάδια σου, όλοι οι άνθρωποι έχουν σκοτάδια, και μετά από λίγο καιρό άρχισε να σου χτυπά τα σκοτάδια σου και να σου λέει ότι είσαι κακός άνθρωπος και ότι της χαλάς την πνευματικότητα, της ρίχνεις το επίπεδο. Και μοιράζεσαι την τυρωτότητά σου και μοιράζεσαι και τα λάθη σου και τις επιλογές σου. Μα αυτό είναι το φυσιολογικό σε μια σύνδεση, να πεις την τυρωτότητά σου. Τα μύχια της ψυχής που λέμε. Και μετά τα παίρνει το τσοκλανάκι και σε κοπανάει αλίπητα. Πρόσεξες προηγουμένως τι έγινε. Είπες εσύ για τον εαυτό σου κάτι και είπες όταν αποκτήσεις την προαίρεση και δεν κατάλαβα τι εννοούσες και νόμιζα ότι θεωρούσες για τον εαυτό σου ότι δεν είχες καλές προθέσεις. Και εγώ που γνωρίζω τη ζωή σου, σου λέω όχι, είχες καλές προθέσεις. Δεν είχες τις γνώσεις. Ναι, δηλαδή ένα στοιχείο. Δεν το είπα καλά με την προαίρεση. Ναι, μωρό, εντάξει. Ένα στοιχείο, είναι σε ψυχολόγος. Είσαι σύντροφος ψυχολόγου. Τώρα συνεχίζουμε από το κινητό του Πάνου. Άρα ο ήχος δεν θα είναι τόσο καλός όσο από το δικό μου κινητό προηγουμένως που είχα το ακουστικό, γιατί υπερθερμάθηκε το δικό μου κινητό και έχει βγάλει θερμοκρασία πολύ ψηλή. Το iPhone πρέπει να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσει, οπότε το βάζουμε εδώ να κρυώσει. Άρα ένα κριτήριο για το αν δύο άνθρωποι που έχουν κοινό παρελθόν ταιριάζουν και είναι καλά μαζί είναι και το αν όταν μοιραστούν τις αδυναμίες τους ο σύντροφος τους αντί να τους καταβαραθρώνει για τις αδυναμίες τους τους ενθαρρύνει και τους δείχνει κατανόηση και ενσυναίσθηση. Πολύ βασικό green flag αυτό. Ναι, green flag. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει μα δηλαδή πώς θα καταλάβω, δεν θα μοιραστώ τίποτα με το φόβο μήπως κι άλλος είναι ευάλωτος ναρκισιστής. Όχι, μπορείς να μοιραστείς μερικά πράγματα αρχικά και να περιμένεις να δεις πώς θα τα χρησιμοποιήσει ο άλλος. Μπορείς να μοιραστείς και τα σκοτάδια σου και κατά πάσα πιθανότητα όταν έχεις ναρκισάκι απέναντι αυτά θα τα χρησιμοποιήσει για να μην σου δώσει. Για να μην σου δώσει αγάπη. Ως δικαιολογία να μην σου δώσει. Ναι. Επίσης, έναν άλλο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό για δύο άνθρωπους που έχουν κοινά βιώματα και θα το είπα και προηγουμένως και θα το πω ξανά, είναι το να έχουν φτάσει και οι δύο στο σημείο του να μπορούν να λάβουν.
Θυμάσαι στην αρχή εμείς που τσακωνόμαστε ποιος θα δώσει. Ναι. Εμείς στην αρχή είχαμε αυτό το πρόβλημα. Ήθελα εγώ να του προσφέρω αγάπη, στοργή, τρυφερότητα, σε όλους τους τομείς, σε όλα τα δωμάτια. Και ήθελε και αυτό να προσφέρει. Και τσακωνόμασταν ποιος θα προσφέρει. Και μετά συνειδητοποιήσαμε ότι δικαιούμαι και εγώ να λάβω, δικαιούσε και εσύ να λάβεις. Και μετά μοιραζόμενη την ιστορία της ζωής μας, είδαμε ότι πάντα δίναμε. Και εγώ προσωπικά τουλάχιστον ποτέ δεν έχω πάρει. Δεν θέλω να μιλήσω για τη δική σου τη ζωή πιο εκτεταμένα. Ο κόσμος ξέρει τη δικιά μου τη ζωή εδώ πέρα. Ξέρει ότι μετράω μόνο επιτυχίες στην προσωπική μου στην προσωπική μου ζωή. Και μέχρι σήμερα δεν είχα υγιή σχέση. Αν και νόμισα κάποιες φορές πως είχα υγιή σχέση, αλλά δεν ήταν υγιή σχέση. Ήταν η αρχική περίοδος του love bombing. Επίσης, αγάπη μου, θέλω να σε ενημερώσω ότι έχουμε προπολού περάσει το πρώτο εξάμεινο της σχέσης μας και το εξάμεινο της συγκατοίκησης. Άρα, θεωρούμαστε μακροχρόνια σχέση πλέον. Πάμε καλά. Επίσης, οι δείχτες υγείας μετά από το πρώτο μεγάλο χρονικό διάστημα της σχέσης μας είναι καλύτεροι. Άρα, πάμε καλά. Επίσης, νιώθουμε όλο και λιγότερο την ανάγκη να λέμε ο ένας στον άλλον τις μαλακίες που κάναμε στο παρελθόν. Γι' αυτό είναι καλό. Τι άλλο καλό σήμα δεν έχουμε. Επίσης τσακωνόμαστε για βλακίες. Ναι. Χθες είχαμε ένα μικρό καυγαδάκι και συζητούσαμε ότι δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ για κάτι ουσιαστικό. Μόνο για βλακίες. Μόνο για βλακίες. Κοιτάμε να είναι επικοδομητικό όμως, να μην είναι ουσιαστικό. Ναι. Κάνουμε επικοδομητικούς καυγάδες. Και εμείς ακούμε και έναν παπάν κάποιες φορές. Πες τώρα αυτόν τον ωραίο νόμο που είναι. Τον Παπα-Νικόλα του Λουδοβίκου. Τον πατέρα Νικόλα Λουδοβίκου, τον πίθε του Λουδοβίκου. Ναι, ναι. Ο οποίος έχει και σπουδές ψυχολογίας, ο οποίος έχει κάνει πρόσφατα ένα βίντεο, πρόσφατα έχει 3 μήνες, 4. Για τους επικοδομητικούς καυγάδες. Το οποίο. Το οποίο εσύ το παρακολούθησες ολόκληρο. Μια μέρα μου σε δρόνες, εγώ το παρακολούθησα τα 3 τέταρτα αυτού του βίντεο. Αυτό σήμερα. Όχι, όταν το βίντεο δεν είχαμε κάνει για τους επικοδομητικούς καυγάδες, τι ήταν, δεν είναι καμάμε, όχι, δεν έκαναμε. Σίγουρα. Δεν έκαναμε. Είχαμε κάνει στο πέπτουν επίπεδο στη συμμετοχή, έκαναμε θέμα για επικοδομητικούς καυγάδες, όταν είχε ρωτήσει ο Παναγιώτης, και έκαναμε θέμα και ανέφερες, με νομίζω, στείλεις και το link του πατροφίλου. Εντάξει. Αυτά. Ελπίζω το κομμάτι που γράφεται με το δικό σου το κινητό να γραφτεί καλά. Όχι, εντάξει, θα τα ενώσω. Άρα είχατε το πρώτο οδηγητικό. Ένα ραπαπ. Χωρίς σκύλο. Άντε, κάνε ραπαπ. Είναι πολύ καλό να υπάρχουν κοινά βιώματα. Φτάνει να υπάρχει όμως καλοήθεια, καλή πρόθεση για τους δύο. Και να είναι και οι δύο σε ψυχοεκπαίδευση, ναι. Ψυχοθεραπεία, ναι, και καθημερινό προσωπικό πνευματικό αγώνα. Και υπάρχει κατανόηση, ενσυναίσθηση, συμπόνια και αυτοσυμπόνια. Να ξέρεις ότι αυτό που μοιράζεσαι και αυτό που λες το βάζεις σε καλή μεριά. Και ότι δεν ρίχνεις ένα βαρέλι δίχως πάντου. Yes. Λοιπόν, σας στέλνω την αγάπη μου. Μπορείς να στείλεις ένα φιλί ηχητικό, δεν θα έρθει ο Λάκη να σε ορμήξει. Γιατί. Γεια σας. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Γεια. Yeah. Yeah.